Ας πάμε λοιπόν στην Β. Κορινθίους, κεφάλαιο 10. Στο εδάφιο 3 και κάτω ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής. Επειδή αν και περπατάμε με σάρκα, όμως δεν πολεμάμε κατά σάρκα. Επειδή τα όπλα του πολέμου μας δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατάμε τον Θεό για καθαίρεση οχυρωμάτων δεδομένου ότι καθερούμε λογισμούς και κάθε ύψωμα που αλαζονικά υψώνεται ενάντια στη γνώση του Θεού και εχμαλωτίζουμε κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού και είμαστε έτοιμοι να εκδικήσουμε κάθε παρακοή όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας. Θα ήθελα να μείνουμε σε κάποιες έννοιες κλειδί στην καθαίρεση οχυρωμάτων στο ότι αυτά τα οχυρώματα είναι λογισμοί και είναι υψώματα, δηλαδή υψώνονται όπως τα οχυρώματα υψώνονται και μάλιστα αλαζονικά και στο κείμενο λέει τη λέξη επερώμενον η έπαρση που λέμε, ενάντια λοιπόν στη γνώση του Θεού και εχμαλωτίζομαι κάθε νόημα. Πού είναι λοιπόν τα οχυρώματα στους λογισμούς μας. Πού είναι τα υψώματα που επέρονται, που έχουν έπαρση ενάντια στη γνώση του Θεού, είναι τα νοήματα που ενεργούν, που λειτουργούν μέσα μας. Το έξι είναι ενδιαφέρον και σημαντικό εδάφιο ότι πρέπει πρώτα να γίνει πλήρηση, υπακοή για να μπορέσει να έρθει η εκδίκηση, δηλαδή με κάποια μορφή η τιμωρία της παρακοής, Αλλά είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε σήμερα. Ούτε είναι το θέμα που ένιωσα το άγιο πνεύμα να θέλει να μιλήσουμε. Εάν πρέπει να διαλέξω μία λέξη για την οποία να μιλήσουμε, είναι η λέξη νόημα, αλλά στα πλαίσια του ότι αποτελεί ο και στα πλαίσια του ότι καλούμαστε να εχμαλωτήσουμε κάθε τέτοια έπαρση που αλαζονικά επέρεται, που αλαζονικά υψώνεται ενάντια στη γνώση του Θεού. Πιστεύω ότι ο Κύριος θέλει αυτό το βράδυ, σε αυτό το μάθημα, η πρόθεσή μου είναι να πω ότι αισθάνομαι το Άγιο Πνεύμα να μας λέει ότι καλούμαστε να καταλάβουμε πώς μπορεί να ενεργήσει και να φανερωθεί το σκοτάδι μέσα στους λογισμούς μας, μέσα στη σκέψη μας. Και καλούμαστε εμείς να το εχμαλωτήσουμε. Καλούμαστε εμείς να το υποτάξουμε στην υπακοή του Χριστού. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα στη ζωή μου όπου έχω διαπιστώσει τέτοιου είδους αλαζονικές επάρσεις μέσα από αδελφούς εν Χριστώ, που ήταν ξεκάθαρο για μένα ότι ήταν φανερώσεις της κόλασης, φανερώσεις δαιμονίων, φανερώσεις σκότους. Και όχι μόνο από πιστού που μπορεί να είναι καινούργοι, να μην έχουν ακόμα γνωρίσει τη ζωή του αγιασμού. Το χειρότερο απ' όλα είναι όταν τέτοια υψώματα, τέτοιες αλαζονικές επάρσεις, τέτοια πνευματικά οχυρά, τα βλέπεις να φανερώνονται μέσα από ανθρώπους που είναι και επιμένες, και καμιά φορά τέτοιες φανερώσεις γίνονται ακόμα και δημόσια. Βλέπετε, το γεγονός ότι είμαστε παιδιά του Θεού δεν σταματάει το ότι υπάρχει σκοτάδι μέσα μας ακόμα. Τα εδάφια αυτά του Παύλου είναι μία από τις πολλές αποδείξεις ότι το σκοτάδι ενεργεί μέσα μας. Στη Ρωμαίους κεφάλαιο 7, από το εδάφιο 14 και κάτω, έχουμε αρκετές φορές διαβάσει πως ο νόμος της αμαρτίας εξακολουθεί να ενεργεί στα μέλη μας και εμείς καλούμαστε να τον νικήσουμε και το πώς τον νικάμε φαίνεται στο επόμενο κεφάλαιο το 8 που είναι καθώς ακολουθούμε την οδηγία του Αγίου Πνεύματος αλλά ίσως, ίσως αν σας έλεγα μερικά παραδείγματα αθώα με την έννοια ότι δεν αφορούν εσά, αφορούν ανθρώπους πριν από πολλά χρόνια δεν τους έχετε γνωρίσει, δεν μπορείτε να ξέρετε για ποιον μιλάω, δεν έχω πρόθεση να μιλήσω ενάντια σε άνθρωπο, αλλά θέλω να μας βοηθήσω να καταλάβουμε πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Να αρχίσω από ένα παράδειγμα έτσι απλό. Ήμουνα στην Ρουμανία σε ένα συνέδριο προσευχής που είχε προφητικό χαρακτήρα και ο, ο υπεύθυνο του συνεδρίου που το οργάνωνε, ο τοπικός διοργανωτής, ζήτησε να κάνουμε προσευχή και μάλιστα προφητική προσευχή για κάποια συγκεκριμένα πράγματα που είχε θέσει. Εγώ λοιπόν διέκρινα ένα πνευματικό οχυρό το οποίο προκαλούσε τα προβλήματα για τα οποία ο αδελφός εκείνος ήθελε να προσευχηθούμε. Στην προσευχή μου λοιπόν εγώ, εγώ προσευχήθηκα, δεν θυμάμαι ακριβώς λεπτομέρειες, αλλά προσευχήθηκα για αυτά τα δαιμονικά οχυρά και κάποια αδελφή ιεραπόστολος από Αμερική, που δεν είχε θέση εξουσίας σε εκείνο το συνέδριο, ήταν και αυτοί, όπως και όλοι εμείς, απλά παρευρισκόμενοι, απλά συμμετείχαμε. Για κάποιο λόγο αυτή η αδελφή αποφάσισε να υψώσει τη φωνή της και να με επιτιμήσει δημόσια. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι καταρχήν δεν είχε καμία εξουσία. Δεν ήταν στην ηγεσία, δεν ήταν υπεύθυνη, ήταν απλά μία παρευρισκόμενη. Όπως ήμουνα και εγώ, όπως ήταν και άλλοι. Δεύτερον, σε τελική ανάλυση, εγώ είμαι επιμένα. Αυτή δεν ήταν καν επιμένα. Ήταν μικρότερη σε ηλικία από εμένα. Βασικά, ήταν, το όλο σκηνικό ήταν τρελό. Δεν έκανε κανένα νόημα αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα. Οι λεπτομέρειε του τι ακολούθησε δεν έχουν σημασία. Εγώ την έβαλα στη θέση τη με όμορφο τρόπο. Δεν την επιτίμησα. Δεν τη μίλησα άσχημα. Τη μίλησα με ευγένεια, αλλά την έβαλα με όμορφο τρόπο στη θέση τη. Ο υπεύθυνο αναγκάστηκε να πάρει θέση, η οποία θέση βεβαίω ήταν, ήταν με, ευγενι... με ευγενικό τρόπο το είπε εμένα, αλλά προσπάθησε να πει ότι δεν βρήκε κανένα λάθο σε αυτό που είχα πει εγώ. Αυτή η αδελφή λοιπόν, αμέσω μετά στη συνέχεια, άρχισε να προσεύχεται πολύ δυνατά, μα πάρα πολύ δυνατά, και να φωνάζει: Jesus, Jesus, Jesus. Jesus! Δηλαδή ήταν από τις πιο ισχυρές δαιμονικές φανερώσεις που έχω συναντήσει ποτέ και μάλιστα δημόσια. Το ενδιαφέρον είναι ότι φώναζε το όνομα του Ιησού. <laughs> Αλλά ποια ήταν η πρόθεσή της. Η πρόθεσή της, ο διάβολος μέσα της, τι ήθελε να κάνει. Πρώτον, ενοχλήθηκε από την προσευχή μου. Γιατί στην προσευχή μου στοχοποίησα το πνευματικό όχηρο για το οποίο ο είχε ζητήσει να προσευχηθούμε. Βρήκε λοιπόν ο διάβολος ένα εργαλείο δικό του και αυτή η γυναίκα δεν ήταν καμιά δαιμονιζόμενη ούτε καμία μάγισσα. Είναι αδελφή εν Χριστό, γυναίκα Αμερικάνου Ιεραποστόλου, είναι Ιεραπόστολη σε κάποια χώρα στα Βαλκάνια. Τους ξέρω μέχρι τώρα, τους ήξερα και από πριν, τους ξέρω μέχρι τώρα. Αυτή η γυναίκα όμως εκείνη τη στιγμή φανέρωσε ένα πνευματικό οχυρό. Με κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο, αυτό το οχυρό είχε πρόσβαση στην ψυχή της. Και μέσα μάλλον από τα συναισθήματά της ήρθε μία έπαρση, ανέβηκε ένα νόημα στο μυαλό της, ένας λογισμός. Και για κάποιο λόγο ήταν τέτοια η έπαρση που νόμιζε ότι μπορούσε να με επιτιμήσει και μάλιστα ενώ δεν είχα κάνει τίποτε λάθος. Τίποτα. Δεν υπήρχε κανένα, δεν υπήρχε θέμα σε μένα. Το θέμα ήταν σε αυτήν. Ήταν φανέρωση του διαβόλου που αντιστάθηκε και αντέδρασε στην προσευχή μου. Και μετά στη συνέχεια ενώ ο διοργανωτής δεν της έδωσε δίκιο, βέβαια δεν, δεν την καταδίκασε αλλά δεν της έδωσε δίκιο, αυτή θέλησε να κρατήσει το πάνω χέρι και χρησιμοποίησε το όνομα του Ιησού φωνάζοντα Jesus, Jesus. Και βέβαια όλοι καθόμασταν και κοιταζόμασταν και αναρωτιόμαστε τι έπαθε, α πούμε. Εντάξει, εγώ ήξερα τι έπαθε. Ήταν εφανέρωση δαιμονική. Το γεγονό ότι είμαστε παιδιά Θεού, το γεγονό ότι αγαπάμε τον κύριο, το γεγονό ότι επικαλούμαστε το όνομα του Ιησού, δεν σημαίνει ότι κάθε λογισμό, κάθε διανόημα, κάθε συνέστημα ότι είναι και ευθυγραμμισμένα με τον Κύριο, σε ένα άλλο συνέδριο προσευχής που έγινε εδώ στην Αθήνα. Η Εύη ήταν παρούσα βεβαίως, η οποία μάλιστα στη συνέχεια προσπάθησε να βοηθήσει, αν και δεν τα κατάφερε. Και ήμουνα ένας από ας πούμε την άτυπη ηγεσία. Θα σας πω όμως ότι η συνάντηση έγινε στην Εκκλησία και ο ήταν ένας από, στην ηγεσία αυτή της κοινωνίας και κάλεσε να βγούμε μπροστά και να προσευχηθούμε. Έβγαινε λοιπόν ένας ένας μπροστά και προσευχότανε. Και βγαίνω κι εγώ μπροστά για να προσευχηθώ. Και δεν έκανα τίποτα το μεμπτό, δεν έκανα τίποτα το λάθος, προσευχόμουν. Ένας άλλος ποιμένας που ήταν παρόν, δημόσια σηκώθηκε και άρχισε να με επιτιμά, με θυμό, με οργή ολότελα. Εγώ βέβαια κατάλαβα αμέσως ότι ήταν δαιμονική φανέρωση και πήγα εγώ επάνω του, πήγα μπροστά του, πήγα κοντά του. Και επειδή ήταν καθιστός αυτός, εγώ μάλιστα ε, προς τα κάτω γονάτισα ας πούμε και του λέω, συγγνώμη του λέω, τι έπαθες του λέω. Μας κάλεσε να προσευχηθούμε, βγήκα και προσευχήθηκα. Τι έκανα λάθος κατά τη γνώμη σου. Παιδιά αυτό συνέχισε να φωνάζει, ήταν αλόφρονο άνθρωπος Γύρισα και γύταξα τον ο οποίο ήταν υπεύθυνο για τη συνάντηση, ο οποίο δεν πήρε τη θέση μου. Και επειδή δεν πήρε τη θέση μου και δεν έβαλε τον άλλο στη θέση του, σηκώθηκα και φύγα. Και δεν ξαναπήγα ποτέ σε εκείνη τη στιγμή. Όταν αργότερα ο να μου πει, Μα θα χαλάσει. Του λέω, Δεν πήρε θέση υπέρ τη αλήθεια. Επέτρεψε στο σκοτάδι να φανερωθεί και δεν πήρε θέση υπέρ τη αλήθεια. Του λέω, Καταλαβαίνω, είναι δύσκολη η θέση σου, αλλά έκανε λάθο, εγώ δεν έχω πια καμία σχέση με αυτή την κοινωνία. Το θέμα είναι ότι εκείνο ο πειμένα ο αδελφό φανέρωσε το σκοτάδι, φανέρωσε την αντίδραση του διαβόλου ενάντια στο χρίσμα του Θεού που φανερώθηκε μέσα από εμένα και μέσα από αυτή την προσευχή που είχα κάνει. Ενώ δεν υπήρχε τίποτα μεμπτό, όπω και άλλοι βγήκανε να προσευχηθούν, έτσι βγήκα να προσευχηθώ και εγώ. Δεν έκανα του κεφαλίου μου. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Προσευχή έκανα. Εύη, υπάρχει κάτι που θες να προσθέσεις σε αυτό που ξέρεις, προφανώς το περιστατικό. Όταν αφήνουμε τη ζήλια να μπαίνει μέσα μας, γεννάει. Τι, τι άλλο να πω. Μάλιστα. Ήταν, ε, είναι τραγικό... Ε, οι γέντες να μην μπορούν να πιάνουν εχμάλωτοι στους λογισμούς του. τους. Τους ε, λογισμούς που ο διάβολος μας φέρνει. Αλλά είναι κάτι νομίζω που μεγαλώνουμε, αυξανόμαστε σε αυτό. Αν επιτρέψουμε στον Κύριο να μας οδηγήσει στην αύξηση. Σωστά. Okay. Θα μπορούσα να σας πω πολλά τέτοια παραδείγματα ακόμα, πολλών λογιών αλλά για να μην πάμε μακριά και σε θέματα ηγεσία κλπ. Έχουν υπάρξει περιστάσεις, α, παλιότερα πάλι, στο κέντρο Σαλόμ συγκεκριμένα, που επειδή βεβαίω όχι μονάχα επιτρέπαμε, αλλά θέλαμε, όπω πάντα τον προφητικό λόγο, κατά την ώρα τη λατρείας πάντοτε υπήρχαν προφητικοί λόγοι και υπήρχαν κάποια αδέλφια συγκεκριμένα α, και αδελφέ που προφήτευαν ιδιαίτερα. Σε κάποια φάση συγκεκριμένη, πιάνω κάτι στο πνεύμα μου σε μία αδελφή, και αφότου ας πούμε δίνω ιδιαίτερη προσοχή καταλαβαίνω ότι δεν είναι το Άγιο Πνεύμα και αμέσως πάω και έτσι σταματάω και τη λέω, λέω, πρέπει να σταματήσεις τη λέω αυτό δεν είναι το Άγιο Πνεύμα η συγκεκριμένη αδελφή είχε την ταπεινή καρδιά αν και σοκαρίστηκε σοκαρίστηκε μένα αλλά σταμάτησε δεν δόθηκε συνέχεια στο θέμα ούτε αυτή η αδελφή Α, μου κράτησε που λένε γυνατή, ούτε είχαμε προβλήματα στη συνέχεια και μάλιστα από όσο θυμάμαι δεν ξαναπαρουσίασε ποτέ ε, άλλο πνεύμα στον προφητικό λόγο σε μια άλλη περίσταση όμως μια άλλη αδελφή άρχισε να προφητεύει και την ακούω και καταλαβαίνω ότι δεν είναι το Άγιο Πνεύμα και πάω και τη σταματάω και της λέω αδελφή αυτό δεν είναι το Άγιο Πνεύμα παιδιά έπρεπε να δείτε την αντίδρασή της δηλαδή θα προσπαθήσω να το μιμηθώ Προφήτευε με τα μάτια κλειστά, έτυχε τα χέρια ψηλά και με το που τη σταματάω σκληραίνει το πρόσωπό τη με κοιτάζει με έτσι τα μάτια της κόκκινα, πως να με σταματήσεις. Και βέβαια αυτή είναι η πρώτη φανέρωση ότι πρόκειται για δαιμονική ε, ενέργεια. Γιατί ο άνθρωπος που προφητεύει με το Άγιο Πνεύμα είναι σε ειρήνη. Γιατί είναι η φύση του Θεού η ειρήνη. Και μάλιστα έμαθα με τα χρόνια και το είχα εφαρμόσει στο Σαλόμ, το χρειαζόμουν να το εφαρμόσω, γιατί υπήρχε πάρα πολλής προφητικός λόγος. Δεν ήθελα να περιορίσω τον προφητικό λόγο, αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει να διακρίνουμε τα πνεύματα. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει προφητικός λόγος, ότι όλα, όλοι οι λόγοι είναι από τον Κύριο, ούτε σημαίνει ότι επειδή κάποιος έχει κάνει 99 σωστούς και καλούς προφητικούς λόγους, ότι και ο εκατοστός θα είναι προφητικός λόγος από τον Κύριο. Ένας τρόπος λοιπόν που έμαθα, με το Άγιο Πνεύμα με έμαθε, να αν, αν δεν είναι σίγουρο 100% περί τίνος πρόκειται, αλλά νιώθω ότι υπάρχει κίνδυνος ότι μπορεί να είναι κάποιο άλλο πνεύμα, τότε σταματάω τον προφητικό λόγο. Ζητάω από τον αδελφό την αφή να σταματήσει και κοιτάζω την αντίδραση. Η αυθόρμητη αντίδραση, η ματιά μέσα στα μάτια βλέπεις την αντίδραση. Εκείνη τη στιγμή που κοιτάζεσαι στα μάτια την ώρα που τον σταματάς τον άλλο, μέσα στα μάτια φαίνεται ποιος μιλούσε, ποιο πνεύμα μιλούσε. Αν διακρίναμε τους εαυτούς μας, ο Απόστολος Παύλος στην Α. Κορινθίους κεφάλαιο 11 λέει ότι αν διακρίναμε τους εαυτούς μας δεν θα κρινόμασταν αλλά δεν θέλω να σας πάω να σας το διαβάσω γιατί μιλάμε για τα νοήματα και τους λογισμούς που τι καλούμαστε να κάνουμε εμείς να τα εχμαλωτήσουμε. Εμείς. Καλούμαστε να διακρίνουμε τι γίνεται μέσα μας. Καλούμαστε να διακρίνουμε τι συναισθήματα κυριαρχούν μέσα μας. Γιατί τα συναισθήματά μας παράγουν σκέψεις, παράγουν λογισμούς, θέλουν να εκφραστούν. Και μέσα σε ένα θρησκευτικό περιβάλλον τα συναισθήματά μας μπορεί να έχουν θρησκευτικές εκφράσεις και φανερώσεις. Και αυτές οι θρησκευτικέ εκφράσεις και φανερώσεις καμιά φορά μπορεί να έχουν και τη μορφή της λατρείας. Δίθεν ότι κάποιος λατρεύει, ενώ στην ουσία αυτό που θέλει είναι να τραβήξει την προσοχή στον εαυτό του. Ένας γνωστός τρόπος που οχυρώματα δαιμονικά μπορεί να φανερωθούν μέσα από συγκεκριμένους ανθρώπους είναι όταν αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά θυμούνται να κάνουν μια διδασκαλία σε ώρα συνάθρηση, σε ώρα λατρείας και μάλιστα εκτό τη σωστή ώρα. Παραδείγματο χάρη, είμαστε σε μια ώρα που π.χ. προφητεύουμε, λατρεύουμε και κάποιο κάποια ξαφνικά θυμάται τώρα θέλω να κάνω μια διδασκαλία εγώ. Ενώ η ώρα τη διδασκαλία έχει περάσει. Η πρώτη μαρτυρία ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εκτός θέματος και εκτός θέσης μπροστά στον Κύριο είναι η λάθος ώρα. Ένας δεύτερος τρόπος που φανερώνεται ότι υπάρχει δαιμονικό οχυρό μέσα μας είναι όταν βρισκόμαστε σε ανυπακοή μπροστά στην ηγεσία που έχει θέσει ο Κύριος στην οποία η ηγεσία ο Κύριος έχει αναθέσει εξουσία. Ακούστε κάτι, αυτό δεν είναι παιχνίδι. Για να αναθέσει ο Κύριος εξουσία σε έναν άνθρωπο να είναι σε ηγεσία αυτός ο άνθρωπος έχει περάσει μέσα από φωτιά. Ο κύριο δεν αναθέτει εξουσία σε άνθρωπο που δεν ξέρει πώ να κρατήσει τη φωτιά και πώ να διαχειριστεί τη φωτιά. Όταν λοιπόν κάποιο νομίζει τον εαυτό του ότι είναι ίσω ή ότι μπορεί να το παίξει κάποιο μπροστά στον πειμένα, αυτομάτω ξέρουμε τι είδου δαιμονικό οχυρό επέρεται εκείνη την ώρα. Και αν ίσω κάποιοι καταλαβαίνετε πριν από αρκετέ εβδομάδε, είχαμε μια τέτοια φανέρωση ανάμεσά μα ένα βράδυ. Και το αποτέλεσμα είναι ότι μετά από εκείνη τη φανέρωση μία συγκεκριμένη αδελφή έπαψε να είναι μαζί μας. Διότι όταν προσπάθησα να τη βοηθήσω να αναγνωρίσει τι της συνέβη, αυτή η αδελφή έβγαλε όλη την αλαζονία και την έπαρση του διαβόλου εναντίον μου. Που δεν είναι θέμα προσωπικό. Είναι θέση που αναθέτει ο Κύριος. Όμως, το θέμα ποιο είναι, παιδιά. Το θέμα είναι ότι ο Κύριος αυτό το βράδυ μας καλεί να καταλάβουμε ότι τα δαιμονικά οχυρά μέσα από τους λογισμούς μας υψώνονται. Και τώρα επειδή όλα τα είχα κρατήσει στη σφαίρα της εκκλησιαστικής συνάθρησης, διακονίας κλπ. Ξέρετε κάτι, τα ίδια ακριβώς ισχύουν και στην καθημερινότητά μας. Παραδείγματα. Σχέσεις σε ένα ζευγάρι μέσα. Μπορεί να υψωθεί ένα δαιμονικό οχυρό που να προσπαθήσει να σε πείσει για κάτι ενάντια στον άντρα σου ή ενάντια στη γυναίκα σου ή να φέρει απίθεια ή ανταρσία ή να φέρει διχόνια μέσα στο σπίτι. Ας πω ένα απλό παράδειγμα και συγχωρήστε με αν ο Λόγος του Θεού λέει ότι η γυναίκα πρέπει να κερδίσει τον άντρα της με την ήσυχη διαγωγή της, με την υπακοή της, την υποταγή της και εσύ αποφασίσεις για τον εαυτό σου ότι εσύ θα βάλεις τον άντρα σου στη θέση του με την κρίνια, με τη χειραγώγηση, με προσευχές που αγγίζουν τα όρια της μαγείας, με ενέργειες πείσματος και δεν διακρίνεις τον εαυτό σου ότι έχει ψωθεί μια έπαρση μέσα σου και μάλιστα δαιμονική, δεν θα έχεις μόνο πρόβλημα με τον άντρα σου, θα έχεις πρόβλημα με τον Κύριο τα υψώματα που ψώνουν αλαζονικά μπορεί να έχουν να κάνουν και με άλλα πράγματα. Μπορεί να έχουν να κάνουν με το ίδιο μας το σώμα, ξέρετε. Μπορεί να έχουν να κάνουν με το φαγητό. Μπορεί να έχουν να κάνουν με το πώς χειριζόμαστε την καθημερινότητά μας. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κανένα σεβασμό προς το σώμα τους και η έλλειψη του σεβασμού φαίνεται από τον τρόπο που φέρονται στο σώμα τους. Μπορεί να υπάρχει ένα δαιμονικό οχυρό μέσα που είναι αυτοκαταστροφής. Μπορεί να είναι πνεύμα αυτοκτονίας. Καλούμαστε να διακρίνουμε τι συμβαίνει μέσα μας και να πιάνουμε εχμάλωτο κάθε νόημα που η λέξη νόημα εδώ δεν είναι ακριβώς σκέφτομαι, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Εδώ πέρα είναι και συναισθήματα, είναι τι βγαίνει από μέσα μας. Μπορεί να του βάλεις νοητά λόγια, αλλά μπορεί να είναι ένα συνέστημα. Λίγο νωρίτερα η Εύη μας βοήθησε να καταλάβουμε γιατί εκείνος ο μου έκανε αυτή την επίθεση δημόσια τόσο άδικη, τόσο αστήρικτη, που τον ίδιο εξέθεσε, τον είχε κυριεύσει τόσο πολύ η ζήλια, που δεν μπορούσε πια να ελέγξει τον εαυτό του. Όταν μας κυριεύσει το σκοτάδι, όταν βρει τρόπο να μας κυριεύσει, η έκφραση που θα βγει στο τέλος μπορεί και να είναι αυτοκαταστροφική. Εκείνος ο ποιμένας ουσιαστικά έκανε μια αυτοκαταστροφή με το να επιτεθεί σε μένα εκείνη την ώρα. Εκείνη η αδελφή που μου επιτέθηκε, γιατί ξέρετε ο διάβολος χρησιμοποιεί τους ανθρώπους, αλλά δεν τον πειράζει που αυτοί οι άνθρωποι στη συνέχεια οι ίδιοι είναι τα θύματα. Όλοι όσοι ασκούνε μαγεία, οι ίδιοι πέφτουν θύμα στη μαγεία τους. Όλοι όσοι καταργούνται, οι ίδιοι δέχονται τις κατάρες που έβαλαν στους άλλους και μάλιστα πολλαπλάσια. Ο κύριος μας καλεί να καθερούμε τους λογισμούς, να καθερούμε τα νοήματα, να εχμαλωτίζουμε κάθε τι που πάει να φανερωθεί από μέσα μας, το οποίο δεν έχει θέση σε ένα παιδί Θεού. Ο Κύριος μας έδωσε το στάνταρ. Μας είπε ότι είναι καλό, ότι είναι αγαθό, ότι είναι ωφέλιμο μας έχει πει ή να σκεφτόμαστε. Αυτό για να μας βοηθήσει να πιάνουμε εχμάλωτους τους λογισμούς που δεν είναι σύμφωνα με αυτό που μας έθεσε ο Κύριος σαν το στάνταρ. Κι όμως νιώθω ότι πρέπει να διαβάσουμε εκείνο το εδάφιο από την Α Κορινθίους 11 και νομίζω ότι με αυτό θα κλείσουμε. Το αντικείμενο που ο διεπόστολος Παύλος στο συγκεκριμένο σημείο των γραφών, έχει να κάνει με την κοινωνία του άρτου και του ίνου, αλλά η πνευματική αρχή για την οποία μιλάει ισχύει γενικότερα. Λέει Αλφα Κορινθίους 11 του 27, «Ώστε όποιος τρώει τούτο τον άρτο ή πίνει το ποτήρι του Κυρίου με ανάξιο τρόπο, θα είναι ένοχο του σώματος και του αίματος του Κυρίου». Εδώ πρέπει να σας πω ότι έχουν υπάρξει διάφορες προσπάθειες ανθρώπων να εξηγήσουν τον ανάξιο τρόπο και συνήθως τον καταλαβαίνουν μέσα από το φίλτρο της θρησκείας της Εκκλησίας τους. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν έχει καμία σχέση με θρησκευτικές και εκκλησιαστικές παραδόσεις. Έχει να κάνει με στάση καρδιάς, το οποίο φαίνεται από όλα τα συμφραζόμενα που δεν θα τα διδάξω τώρα απόψη γιατί θέλω να μείνω στο θέμα της διάκρισης του εαυτού μας. Λέει λοιπόν το 28. Ας δοκιμάζει λοιπόν ο άνθρωπος τον εαυτό του. Ας δοκιμάζει τον εαυτό του. Δοκιμάζοντας λοιπόν τον εαυτό μας μπορούμε να εχμαλωτήσουμε λογισμούς και να καθαρέσουμε οχυρώματα. Και μετά λέει και έτσι ας τρώει από τον άρτο και ας πίνει από το ποτήρι. 29. Επειδή αυτός που τρώει και πίνει με ανάξιο τρόπο, δηλαδή με λίγα λόγια, ο άνθρωπος που δεν διακρίνει στον εαυτό του, που δεν δοκιμάζει τον εαυτό του και δεν διακρίνει ότι η καρδιά του έχει λάθος, είναι σε λάθος θέση η καρδιά του, τότε τι κάνει, τρώει και πίνει κατάκριση στον εαυτό του μη διακρίνοντας το σώμα του Κυρίου. Και εδώ έχουν γίνει πολλά λάθη στην εξήγηση. Κάποιοι νομίζουν πως το σώμα του Κυρίου είναι το ψωμί. Το σώμα του Κυρίου είναι τα αδέλφια μας. Το σώμα του Κυρίου είναι η εκκλησία, δεν είναι το ψωμί στην κοινωνία του Άρτου, το σώμα δεν είναι το ψωμί, στην κοινωνία του Άρτου είναι τα αδέλφια που συμμετέχουν και όλοι τρώνε και όλοι πίνουν μαζί. Και όταν η στάση της καρδιάς ενός ανθρώπου απέναντι στο σώμα του Κύριου, με άλλα λόγια, απέναντι στα αδέλφια δεν είναι σωστή, τότε δεν διακρίνεις ότι ο αδελφός σου και η αδελφή σου είναι το σώμα του Κυρίου με αποτέλεσμα να φανερώσεις σκοτάδι ενάντια στα αδέλφια σου που μπορεί να είναι απλά έπαρση, η δική σου αλαζονική έπαρση, νομίζεις ότι εσύ κάποιος είσαι. Και το, και το 30 είναι το κλειδί και το 31. Γι' αυτό υπάρχουν ανάμεσά σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και πεθαίνουν αρκετοί. Επειδή αν διακρίναμε τον εαυτό μας, δεν θα κρινόμασταν. Είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα. Αλλά όταν κρινόμαστε παιδαγωγούμαστε από τον Κύριο για να μην κατακριθούμε μαζί με τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα πλαίσια του θέματος που σήμερα συζητάμε, στο κάλεσμα που έχουμε να εχμαλωτίζουμε κάθε νόημα, κάθε λογισμό, να καθερούμε τα οχυρά, τα δαιμονικά, εάν δοκιμάζουμε τους εαυτούς μας και διακρίνουμε τους εαυτούς μας, τότε δεν θα φέρουμε τον εαυτό μας σε σημείο να θεωρεί ο Κύριος ότι είμαστε άξιοι κρίσης για να προλάβει την κατάκριση.